Κρατώ στα χέρια μου το πρώτο μυθιστόρημα του συγγραφέα Χρήστου Αρμάντο Κέζου με τίτλο «Η Λάσπη». Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Γκέζος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. «Η Λάσπη», λοιπόν, το πρώτο μυθιστόρημα. Έχετε βραβευθεί το 2013 με το κρατικό βραβείο πρωτοεμφανιζόμενου συγγραφέα. Mm-hmm. Θα λέω σωστά? Ναι. Αυτό είναι το πρώτο σας μυθιστόρημα με έναν ήρωα αληθινό από τη μια, ο οποίος οργίζεται, καταραίει. Έναν ήρωα που ισορροπεί στο όριο της θράψης, διαβάζω. Έτσι είναι, είναι ένας ήρωας που έχει φτάσει ή θέλει να φτάσει στα άκρα. Και... είναι ο 28χρονος Αλέξανδρος, ο οποίος, ναι, επιστρέφει στην Αθήνα έπειτα από ένα χρόνο στο εξωτερικό, αποφασισμένος να αυτοκτονήσει. Ναι, αποφασισμένος να αυτοκτονήσει για διάφορους λόγους, οι οποίοι αναπτύσσονται καθώς περιφέρεται στην Αθήνα μέσα από την αφιλτάριστη σκέψη του. Μας αποκαλύπτονται σταδιακά σαν ένα ψηφιδωτό, σαν ένα παζλ ίσως. Αλλά θα έλεγα ότι όλοι αυτοί οι λόγοι μπορούν να μπουν κάτω από μια ευρύτερη ομπρέλα του, ότι αυτός ο άνθρωπος δεν μπορεί να ζήσει μια ζωή σύμφωνα με ένα ιδανικό, ίσως εξωτερικευμένο ή ρομαντικό πρότυπο που έχει φτιάξει μέσα του. Γι' αυτό όλα τα θεωρεί λάσπη γύρω του, δηλαδή τις σχέσεις, το πώς ζει κάποιος στη σύγχρονη Αθήνα. Ναι, βλέπει αυτή η λάσπη είναι μια λάσπη στην οποία είναι και ο ίδιος βουτυγμένος νοητικά και ψυχολογικά, αλλά τη βλέπει και γύρω του παντού, στους ανθρώπους και στο κάθε μορφής περιβάλλον, και είναι και μια λάσπη που την εκτοξεύει με τη μεταφορική έννοια, δηλαδή της κατηγορίας. Κατηγορεί τους πάντες και τον εαυτό του πρώτο απ' όλους, για να βρει τι φταίει και ποιος φταίει για όλο αυτό το μπάχαλο, όπως βλέπει την κατάσταση ο ίδιος. Είναι πολύ κοντά στην ηλικία σας ο ήρωας του μυθιστορήματος. Ναι, είναι 2 χρόνια μεγαλύτερος. Mm-hmm. Πώς ένας νέος συγγραφέας στην ηλικία σας μπορεί και δημιουργεί και στέκεται στην Ελλάδα του σήμερα? Όσον αφορά το δημιουργικό κομμάτι, δεν είναι καθόλου δύσκολο, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά ερεθίσματα και αφορμές για να γράψει κάποιος νέος σήμερα. Από εκεί και πέρα υπάρχει και το πρακτικό κομμάτι, το ίσως και το οικονομικό, αν θέλετε, που όλοι ξέρουμε τι ισχύει και σε αυτόν τον τομέα. Αυτά βέβαια είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους. Όσον αφορά το γράψιμο αυτό καθ' αυτό, είναι αρκετά πρόσφορο το έδαφος για να ασχοληθεί με πάρα πολλά θέματα που άπτονται περισσότερο του τοπικού χαρακτήρα της κοινωνίας ή και ευρύτερα υπαρξιακά, κοινωνικά, διαχρονικά κτλ. Η εποχή δηλαδή προσφέρει έμπνευση, έτσι όπως ζούμε, αυτό που συμβαίνει. Κάθε εποχή προσφέρει έμπνευση, γιατί κάθε εποχή έχει τα δικά της προβλήματα και τις δικές της προκλήσεις. Τώρα, όσον αφορά τη δική μας, έχει σίγουρα ακόμη περισσότερο στο στενό χρονικό πλαίσιο αυτό στο οποίο βρισκόμαστε αυτόν τον καιρό. Αλλά και εκτός αυτού, ο νέος άνθρωπος, πιστεύω, ως νέος, με την ιδιότητα του νέου δηλαδή, δηλαδή το να είναι ανήσυχος, να διακρίνεται από μια επαναστατική διάθεση και σκέψη, ό,τι και να συμβαίνει γύρω του, θα έχει μια τέτοια πρόθεση να τα βλέπει όλα κριτικά και να τα γκρεμίσει και να τα ξαναχτίσει ενδεχομένως καλύτερα. Μα η νεότητα συμπίπτει με την αντίδραση, δηλαδή. Ακριβώς. Καλά είναι τα πράγματα. Θα βρει ο νέος κάτι ίσως και προκατηλημένος και χωρίς βάση, αλλά θα ψάξει κάτι για να διοικητεύσει και την ενεργητικότητά του ενδεχομένως. Ίσως είναι και αυτός ένας λόγος. Πώς ξεπίδησε ο ήρωάς σας? Κοιτάξτε, είναι προφανές πως υπάρχουν κάποιοι αυτοβιογραφικοί άξονες. Από εκεί και πέρα, το μυθιστόρημα αυτό έχει μια επέκταση σε διάφορους θεματικούς τομείς που με ενδιαφέρουν, τους οποίους έχτισα την προσωπικότητα και την ψυχοσύνθεση αυτού του ήρωα, θέλοντας να πλάσω ένα νέο άνθρωπο, αλλά και έναν διαχρονικό άνθρωπο που αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο του συγκεκριμένου ιστορικού και κοινωνικού περιβάλλοντος, αλλά και ευρύτερα του ανθρώπινου ψυχισμού και της ανθρώπινης κατάστασης. Και θέλοντας να πω κατά πράγματα γύρω από αυτό, έχτισα και την υπόλοιπη ιστορία και τα υπόλοιπα μοτίβα. Κύριε Γκέζο, έχετε ξεκινήσει με την ποίηση. Το πρώτο μου βιβλίο, για το οποίο βραβεύτηκα και με το κρατικό βραβείο που αναφέρατε στην αρχή, ήταν ποιητική συλλογή, Ανεκπλήρωτη Φόβη. Ξέρω και διαβάζω ότι είστε και απόφοιτος του Μετσοβίου Πολιτισμού.
Πολυτεχνείου. Ναι, έχω τελειώσει. Πώς συνδυάζονται όλα αυτά? Θετική σκέψη είναι ένα εργαλείο για οποιονδήποτε τομέα με τον οποίο καταπιάνεσαι. Έχει μια θερετικότητα με την οποία μπορείς να δουλεύεις, μια πρακτική αντίληψη των πραγμάτων. Αυτό μου έχει χρησιμεύσει, θα έλεγα, και στο γράψιμο πολλές φορές. Δηλαδή, έχω ένα μαθηματικό, αν μπορεί να πει κανείς, φίλτρο στον τρόπο που βλέπω το κείμενο για να το δω κάπως πιο ψυχρά και τεχνικά. Από εκεί και πέρα και τα μαθηματικά τα ίδια είναι μια φιλοσοφική εμπολής, ένα φιλοσοφικό πεδίο. Πρωτίστως δηλαδή πολλοί πιστεύουν ότι είναι φιλοσοφία και όχι επιστήμη. Και λιγότερο επιστήμη. Ναι. Ναι. Έχω ακούσει αυτή την άποψη και από ποιητές και από λογοτέχνες, οι οποίοι ως επιτοπλίστων ήταν πολύ των θετικών επιστημών. Ναι, και γιατροί είναι πολύ. Ακριβώς, ναι. Φυσική, μαθηματική. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό επίσης έχει και ένα άλλο θετικό, ότι η ενασχόληση με κάτι που δεν εμπίπτει στο συμβατικό θεωρητικό πεδίο, δηλαδή να δουλεύεις κάτι, να είσαι και εγώ δικηγόρος, κάτι τέτοιο, σου αφήνει μια περισσότερη διάθεση, όρεξη να ασχοληθείς μετά με το κείμενο, με τη λογοτεχνία. Είναι προκλητικό, θα έλεγα. Ή τουλάχιστον σου δημιουργεί, έχεις την ελευθερία για να το δουλέψεις. Ναι, μια την ελευθερία και μια προσμονή, έτσι μετά να το ασχοληθείς μαζί του. Κύριε Γκέζο, αν σας έλεγα μυθιστόρημα, διήγημα ή ποίηση, ξέρω ότι τώρα είναι μια ερώτηση που νομίζω ότι από τη στιγμή που έχετε καταπιαστεί με όλα αυτά, τα αγαπάτε εξίσου. Ποιο είναι αυτό που σας τριβελίζει περισσότερο? Νομίζω ότι το έχω πει κιόλας και τέσσερις φορές, ότι το μυθιστόρημα είναι μεγαλύτερη πρόκληση για κάποιον που γράφει, γιατί απαιτεί όλες τις δυνάμεις συγκεντρωμένες, απαιτεί αφροσίωση και υπομονή που δεν είναι απαραίτητη στα άλλα είδη, και θέτει συνεχώς καινούργιες προκλήσεις καθώς γράφεις το κείμενο και προχωράς. Πρέπει να έχεις ένα σχέδιο, να έχεις πολλά πράγματα στο μυαλό σου συνέχεια. Είναι πολύ πιο δύσκολο και ως εκ τούτου πολύ πιο ανταποδοτικό όταν έχει τελειώσει και μπορεί να το δεις από μακριά και να το κρίνεις και να το επεξεργαστείς. Αλλά βέβαια το κάθε είδος εξυπηρετεί δικές του ανάγκες, και προσωπικές και συγγραφικές, και είναι αλληλοσυμπληρούμενα. Ακριβώς, και ιδιαίτερο το καθένα με τον τρόπο του. Κύριε Γκέζο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας από τις εκδόσεις Μελάνη, η Λάσπη. Το πρώτο σας μυθιστόρημα. Περιμένουμε και τα επόμενα. Εσείς θα αποφασίσετε. Θα είναι μυθιστόρημα, διήγημα, ποίηση. Καλοδεχούμενα. Να σας ευχηθώ καλή συνέχεια. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ. Σας καλό απόγευμα. Γεια σας. Γεια σας.